Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ κοντά μας. Μαζί με το φίλο του Κώστα Κωνσταντόπουλο και συγγραφέα θα παρουσιάσουμε το λογοτεχνικό μας έργο όσο πιο αργά μπορούμε. Θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πίσω και μην γίνεται. Και ελπίζουμε να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας ευχαριστήσουν, θα ίσως βοηθήσουν λίγο το πνεύμα σας να πάει κάπως παραπάνω, γιατί και η δουλειά του λογοτέχνη δεν είναι μόνο να γράφει ευχάριστες ιστορίες, αλλά να λέει πράγματα τα οποία μέσα από αυτά θα μπορούμε να μάθουμε κάτι περισσότερο για τον εαυτό μας, όσοι θα διαβάσουμε. Να δώσω και το μικρόφωνο στον Κώστα, να σας καλωσορίσω και σε αυτός και αυτός και να προχωρήσουμε στην αρχή. Στην αρχή της παρουσίασης. Σας καλωσορίζω και εγώ, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κότση και τη σύζυγό του, την κυρία Ευδοκία Καμπούκου, για την ευγενή καλοσύνη που είχαν να μας παραχωρήσουν την αίθουσα για αυτή την εκδήλωση, καθώς επίσης και για την ιδέα που είχαν, γιατί ήταν δική τους η ιδέα και η παρατήρηση. Θα πω λίγα λόγια για τον φίλο μου, τον Θανάση Γιακόπουλο, ο οποίος κατάγεται από το Λόριο. Ο Θανάσης Γιακόπουλος, λοιπόν, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976 και έζησε σχεδόν όλα τα μαθητικά του χρόνια στη Δάφνη. Κατάγεται από το Βόρειο. Ο πατέρας του ήταν ο Δημήτριος Γιακόπουλος, από το Άνω Βόρειο Σουλιμά, και η μητέρα του είναι η Στυλιανή Νικολούζου Γιακοπούλου, με καταγωγή από την Κέρκυρα. Επισκέπτεται το Βόρειο ανελιπώς κατά καλοκαίρι και σπούδασε στο αποφύτησε από το Μύθιο Λύκειο της Αντίς Αβέμπα, Αιθιοπία. Διότι οι γονείς του είχαν αποσπαστεί, η μητέρα του ως διευθύντρια στο Ελληνικό Λύκειο της Αντίς Αβέμπα και ο πατέρας του στην Ελληνική Πρεσβεία ως ασφάλεια πρεσβείας. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεσαιωνική και ενδοελληνική φιλολογία. Και σχεδόν ταυτόχρονα σπούδασε κλασική κιθάρα και κλασική μουσική στο Ελληνικό Οδείο και στο Οδείο Χαράλαμπος Εκμετσόγλου. Βιοποριζόμενος ασχολήθηκε για χρόνια με την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε φιλολογικά μαθήματα και τώρα εργάζεται πλέον στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ως πολιτικό προσωπικό. Ξεκίνησε να γράφει μικρές ιστορίες ήδη από τα πρώτα χρόνια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο, ενώ η πρώτη του δημοσίευση ήταν στο λογοτεχνικό περιοδικό Πανδώρα το 1999 με το διήγημα «Να προσέχεις». Αυτή η δημοσίευση που άνοιξε τον δρόμο για έκδοση συλλογής διηγημάτων σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους όπως ο Κέντρος, πράγμα το οποίο δεν ευοδόθηκε λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένου έργου το 2000. Μετά από αυτό ακολούθησαν δημοσίευσεις σε άλλα λογοτεχνικά περιοδικά, ενώ από το 2002 γίνεται μόνιμος συνεργάτης στο λογοτεχνικό περιοδικό Πανδώρα, που τότε το διευθύνει ο λογοτέχνης και ζωγράφος Γιώργος Ρωμανός. Η συνεργασία του με το περιοδικό συνεχίζεται για 3 χρόνια και εκτός από τις δημοσίευσεις διηγημάτων, ο Θανάσης Γιακόπουλος ασχολείται σε αυτό και με την εκλογή κειμένων, τη διόρθωση και τη υλοποίησή τους. Μετά τη συνεργασία με το περιοδικό Πανδώρα, δημοσιεύει διηγήματα και κριτικές βιβλίων στο λογοτεχνικό περιοδικό Αυτή, στο περιοδικό Εκπαιδευτική Κοινότητα, στο λογοτεχνικό περιοδικό Κλεψίδρα, στους συλλογικούς τόμους της Ένωσης Μεσημείων Συγγραφέων, στην οποία είναι μέλος, καθώς και σε διάφορους λογοτεχνικούς ιστότοπους του διαδικτύου. Ταυτόχρονα συμμετέχει ως ομιλητής σε παρουσιάσεις λογοτεχνικών και δοκιμιακών βιβλίων, καθώς και ποιητικών συλλογών. Παρουσιάζει την ποιητική συλλογή «Έρωσα ή Ανικίζων» της Λιάνας Πέτσα των εκδόσεων Πανδώρα το Μάιο του 2004, τον Ιούνιο του 2005 το μυθιστόρημα της Κατερίνας Λέκα «Εχμάλωτη στο νησί των κοραλιών», τον Ιανουάριο του 2006 την ποιητική συλλογή του Θάνου Ζελίτη της Χαρτοπετσέτας «Τα πονήματα», τον Νοέμβριο του 2007 το μυθιστόρημα της Λέκα «Έκλειψη», τον Ιανουάριο του 2008 το μυθιστόρημα της Έλσας «Φαρατζή, φίλα με πριν ξημερώσει», και το Μάρτιο του ίδιου έτους το βιβλίο του Νίκου Καλαποθάκου «Από τον Κομπολόι στο Ρολόι», μια εσωτερική ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Το Μάιο του 2009 παρουσιάζει την ποιητική συλλογή του Θάνου Ζελίτη, του Φεγγαριού «Η Δρόμη», και το Σεπτέμβριο την ποιητική συλλογή του Βαγγέλη Τσίνα «Ο Τρίτος Ουρανός». Το Σεπτέμβριο του 2011 βρίσκεται ως ομιλητής στο αφιέρωμα για τον Παναγιώτη Μελκέμι, που είναι στο Παπανάκι,
ενώ την ίδια περίοδο παρουσιάζει την νουβέλα της Κωνσταντίνας Στασοπούλου «Το καλοκαίρι του Ευκλήδη». Στην εφημερίδα Ελευθερία δημοσιεύεται η κριτική του για το βιβλίο του υποχανόμενου «Βοσκόφης Αντίπερα Όφης». Το Μάρτιο του 2012 παρακολεί μια συνέντευξη στο λογοτεχνικό blog του Κιδάκη για τα 2 χρόνια την έκδοση του βιβλίου του «Οι μέρες της Καρέκλας». Ενώ το Δεκέμβριο του ίδιου έτους παρουσιάζει την τριλογία του Γιάννη Καβουρόπουλου «Μπόραθ, το μυστικό όπλο, 1 συνωμοσία, 2 συμμαχία, 3 επιστροφή». Τέλος, τον Νοέμβριο του 2013 παρουσιάζει το βιβλίο «Κλειδωμένα σώματα, κλειστή χρόνη, συνεχής κόσμη» του Νίκου Καλαποθάτου. Το 2010 αποφασίζει να εκδώσει τη συλλογή διηγημάτων του «Οι μέρες της Καρέκλας» σε έναν ακόμα τότε νέο εταιρικό οίκο, τον Σελότο. Τον Αύγουστο του 2012 ιδρύει για λογαριασμό του εταιρικού οίκου ο Σελότος το λογοτεχνικό περιοδικό «Πνεύτηλο», διατελώντας διευθυντής κατά την πρώτη περίοδο της έκδοσης του. Η ιδιαιτερότητα του περιοδικού ήταν το ότι αποτελεί το πρώτο δωρεάν λογοτεχνικό περιοδικό με μεγάλο τειράζατη τύπο, 2000, στην πρώτη του έκδοση. Η συλλογή «Οι μέρες της Καρέκλας» περιλαμβάνει 16 διηγήματα, εκ των οποίων τα 4 είχαν ήδη δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά. Τα διηγήματα αυτά καλύπτουν μεγάλο θεματικό φάσμα και ανήκουν σε μια μεγάλη ποικιλία κατηγοριών. Για το βιβλίο έγραψε ο υποφαινόμενος στην εφημερίδα Ελευθερία στις 17/12/2011. Σε ορισμένα διηγήματα είναι έκδηλος ένας ομός ρεαλισμός με στοιχεία κινησμού. Εκεί οι περιγραφές είναι κυρίως εξωτερικές, οι χαρακτήρες διαγράφονται αδρά, τα κίνητά τους είναι σαφή και διαφαίνονται, ωστόσο τα ιδιαίτερα συναισθήματα και οι απόψεις που τους οδηγούν στις αλλαγές δεν γίνεται εφικτό να αποκαλυφθούν στο ελάχιστο. Αποτελούν ένα ένιγμα, ένα κλειστό σιρτάρι για τον αναγνώστη. Ο συγγραφέας κινείται με ευκαιρία σε ένα μεγάλο φάσμα τεχνοτροπιών. Έχει αφομοιώσει και κατακτήσει έναν πλούτο εκφραστικών μέσων και τα διηγήματά του διαθέτουν αρτιότητα και πρωτοτυπία. Η πολυτροπία του δείχνει και μια τάση προς το μεταμοντέρνο ρεύμα της συνύπαρξης ετερόρυθμων και ετερόκλητων στοιχείων στο ίδιο έργο. Η φιλόλογος Πολυξένη Χατζηκωνσταντίνου στην παρουσίαση της συλλογής μεταξύ των άλλων ανέφερε: «Όταν διαβάζει ο αναγνώστης αυτό το βιβλίο, δεν χαλαρώνει, δεν αναπαύεται, αλλά απολαμβάνει την εξέλιξη, τα πιθαρά τα σχόλια. Ζει και περιμένει εναγωνίως τι θα γίνει μετά. Σε κάποια, όταν έχουν άσχημο τέλος, ο αναγνώστης άλλα περιμένει και άλλα διαβάζει. Όμως είναι ξεχωριστά, ιδιόρυθμα και έλλειψη και αλήθεια. Όπως ο συγγραφέας. Παρατηρητικός, πρωτοποριακός, λιγάκι απεσιόδοξος, μοναδικός στον τρόπο του, ξεχωριστός και απρόβλεπτος. Στα διηγήματά του κάνει ανατροπές, αποτυπώνει τις σκέψεις του στο χαρτί, τις διπλώνει, τις αφήνει, τις μαζεύει και ο αναγνώστης προβληματίζεται. Γιατί συνέβη αυτό ή εκείνο. Μου δίνει την εντύπωση πως ο συγγραφέας θέλει να παίξει με τον αναγνώστη, σαν να είναι αντίπαλοι. Τον βάζει σε μια διαδικασία χωρίς να το καταλαβαίνει και τον οδηγεί σε άγνωστα, επικίνδυνα μονοπάτια άθελά του. Λίγοι συγγραφείς παίζουν αυτό το παιχνίδι που είναι έξυπνο, πονηρό, σκερτσόζικο και διασκεδαστικό. Τα διηγήματα γραμμένα με πολλή ευαισθησία από άνθρωπο του πνεύματος, με πολλές γνώσεις, καυστικά, ηρωνικά κάποιες φορές, ανθρώπινα, αθυρόστομα, ομά και αληθινά. Είναι ένα βιβλίο για δυνατούς λίτες, δεν το καταλαβαίνουν όλοι, δεν το αγαπούν όλοι, θέλει γερά νεύρα για να το αντέξει κανείς, για να αντέξει κανείς τις ανατροπές και να το αγαπήσει. Δεν είναι ένα βιβλίο του σειρμού, δεν το διαβάζει κάποιος για να περάσει την ώρα του ευχάριστα. Χρειάζεται σθένος και κουράγιο, καθώς και κριτική ματιά, για να κατανοήσει τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Αξιόλογο και δύσκολο, εξητάρει το πνεύμα του αναγνώστου. Απρόβλεπτο, ανατρεπτικό. Αν και είναι το πρώτο βιβλίο του συγγραφέα, ελπίζω και το πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα». Ο ποιητής και εκπαιδευτικός Θάνος Ζελίτης στην ίδια παρουσίαση έγραψε: «Οι μέρες της Καρέκλας, λοιπόν, από την αρχή ως τίτλος και μόνο, σε υποβάλλει σε μία καθήκωση. Μία αργόσχολη στάση, μία ενατένιση του ορίζοντα, ένας τρεμβασμός. Προσωπικά, στο δικό μου μυαλό, η Καρέκλα είναι πάντα απέναντι και με θέα το γαλάζιο των κυμάτων και το κλαφτό του Αιγαίου. Μα αντί για μια Καρέκλα αναπαυτική, μια πολυθρόνα κουνιστή, ο συγγραφέας μας καθίζει με τις πρώτες ψυχάδες ανάγνωσης σε μια τελείως διαφορετική Καρέκλα. Καθυλωμένη, ναι. Αλλά μάλλον σε μια Καρέκλα μελέτης, σεισμικών κρατασμών ή φορές δεμένη σε Καρέκλα ηλεκτρική. Καθότι ηλεκτρικό φορτίο διατρέχει την αποκοκαλιά του αναγνώστη κατά την ανάγνωση των 16 αυτών μικρών ιστοριών που αποτελούν το βιβλίο. Τα πάντα μέσα στο βιβλίο του Θανάση Γιακόπουλου υφαίνονται γύρω από ένα τρίπτυχο καμβά. Αμφιβολία, προδιαγεγραμμένο τέλος, τέλος.
Τα πάντα μοιάζουν προκαθορισμένα, τα πάντα όμως ποτίζονται μέχρι μέθης στην αμφιβολία και την αβεβαιότητα. Έτσι, ο συγγραφέας κατορθώνει να μας καθυλώσει στην καρέκλα του από την πρώτη ως την τελευταία λέξη, ίδια όπως ο Χίτσκοκ καθυλώνει τον ήρωά του στην ταινία «Σιωπηλός Μάρτης». Η Τζένι Κουκίδου, στο διάσημο πλέον blog της kukidaki.blogspot.gr, έγραψε: «Διαβάζοντας, ανακαλύπτω τα χρώματα, τις μουσικές του και εισχωρώ με περιέργεια στις ιστορίες του. Πολλοί και διαφορετικοί χαρακτήρες παρελάβουν στα διηγήματά του, προκαλώντας μου συναισθήματα ηρωνίας, πόνου, θλίψης, εγκατάλειψης ή πίκρας σε στιγμές απολογισμού, τρόμου, αίματος, θανάτου και μεταφυσικής. Θα μπορούσα να γράψω περισσότερα ουσιαστικά προσδιορισμού, αλλά πάντα θα κατέληγα σε άσχημες και μισές λέξεις για να ορίσω τη γεύση που αφήνουν τούτες οι διηγήσεις. Ακόμα και τα κομικά κομμάτια τους καταλήγουν πικρά αστεία στο τέλος της ιστορίας. Παρά το σκοτεινό αυτό χαρακτήρα τους, οι ιστορίες του Θανάση Γιακόπουλου μου εξάπτουν την περιέργεια, προκαλώντας μου την ανάγκη να διαβάσω παρακάτω, παρακάμπτοντας το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια μυθιστορηματική ιστορία, αλλά για αυτοτελή διηγήματα. Το κλειδί του κάθε διηγήματος δεν το χαρίζει έτσι εύκολα ο συγγραφέας. Σε προκαλεί να το ανακαλύψεις μέσα στο κείμενο, καθώς το κρύβει σχολαστικά, ώστε να σε ιντρικάρει, κεντρίζοντας έτσι το μυαλό σου και αποσπώντας καθοριστικά την προσοχή σου. Στις συνολικά 16 ιστορίες, μία φορά ένιωσα κάτι σε αγγλική ανάμνηση. Άλλοτε είχα να κάνω με τρομοκράτη και αλλού με αυτόχερο. Και με άλλα εγκλήματα. Πάθους, εκδίκησης, τυφλής ζωής αλλά και αυτοσυντήρησης. Η γλώσσα χαίρεται τη συνεργασία με τον Θανάση Γιακόπουλο, καθώς της επιτρέπει να λάμψει σε ομορφιά και ποικιλία. Και η Τζένι Κουκίδου κλείνει την παρουσίασή της λέγοντας: Η αφήγηση ξεδιπλώνεται με σοφία και μέτρο, ώστε να μην προδοθεί άστοχα η κατάληξη. Οι χαρακτήρες ξεκαθαρίζουν τις διαθέσεις τους σε χρόνο και τόπο τέτοιο, ώστε να μείνεις πιστός στο κείμενο μέχρι την πάυλα. Αν πω και εγώ κάτι για τα διηγήματα του Θανάση Γιακόπουλου, το πρώτο διήγημα της συλλογής, η ασφάλεια ζωής, είναι εμπνευσμένο από ένα διήγημα του Μπορίς Βιάν, το Δράκουλας, και κάθε άλλο παράτυχη είναι η επιλογή από τον συγγραφέα να ξεκινήσει με αυτό. Ως προς το περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί ως ιονιγωτικό διήγημα όπως και του Βιάν, δεν είναι όμως τέτοιο. Με τριτοπρόσωπη γραφή περιγράφεται η επίσκεψη του ήρωα στα γραφεία μιας ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας, προκειμένου να υπογράψει ένα συμβόλαιο ασφάλειας ζωής, καθότι το επάγγελμά του, δοκιμαστής πίστας αγώνων για κοινοδρομίες, θεωρείται επικίνδυνο. Κίνητρό του, πέραν τούτου, η γοητεία της ασφαλίστριας. Κατά την είσοδο του στο κτίριο, παρουσιάζεται ένα παράξενο κλίμα που προετοιμάζει τον αναγνώστη για κάτι που θα ακολουθήσει. Κατά τη διάρκεια των τυπικών συνεννοήσεων με την ασφαλίστρια, το ίδιο κλίμα γίνεται εντονότερο. Οι μάσκες πέφτουν στο πρώτο προσωπικό τετάρτη του πελάτη της ασφαλίστριας, όπου εκείνη αποδεικνύεται βαμπύρ, ενώ η εταιρεία διοργάνωση βαμπύρ και βρικολάκων. Το δείγμα τελειώνει με μια ρεαλιστική και πλήρη περιγραφή ανθρωποδοσίας του πελάτη. Αποδίοντας φόρος τιμή στο συγγραφέα Μπορίς Βιάν, εδώ ο Γιακόπουλος αναδεικνύει τη βαθύτερη ουσία του πρωτότυπου διηγήματος με την αλληλεπίδραση έρωτα θανάτου στο προσκήνιο και το αναδεικνύει με βάση του την κοινωνική ανθρώπινη ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης. Και αποκαλύπτοντας μια αποκρουστική και σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης, φαίνεται με τη μεταφορά του σαν να υποδηλώνει μια σχέση ανάμεσα στα βαμπύρ και στις ασφαλιστικές εταιρείες όσον αφορά την αφέμαξη των ανθρώπων. Το δεύτερο δείγμα της συλλογής με τίτλο «Η φιλοξενία» είναι εμπνευσμένο από το δοκίμιο του Τόμας Ντε Κουίνσι «Η δολοφονία ως μία εκ των καλών τεχνών». Ο συγγραφέας εδώ επιχειρεί μια σύνθεση δύο διαφορετικών ιστοριών σε ένα ενίο κείμενο. Το δείγμα αυτό έχει έντονο τοπικό χαρακτήρα. Έτσι εδώ, σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ο αφηγητής αναφέρεται σε ένα φοιτητικό ζευγάρι, το οποίο αναγκάζεται σε εισαγωγικά να φιλοξενήσει στο χωριό του. Αλλά όπως θα αποδειχθεί, μόνο περί φιλοξενίας δεν πρόκειται. Μετά την βραδινή έξοδο σε μια κοντινή κομμόπολη, ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής διηγείται μια παλαιά ιστορία θανάτωσης κάποιων Γερμανών στρατιωτών από αντάρτες και στη συνέχεια μια άλλη ιστορία που περιγράφει την εμφάνιση ενός όντος έξω από ένα νεκροταφείο, κατά τη στιγμή που το αυτοκίνητο με τους επιβαίνοντες τυχαία σε εισαγωγικά περνάει εκείνη τη στιγμή απ' έξω. Η περίεργη αυτή φιλοξενία ολοκληρώνεται με την αφήγηση μιας εμψυχρό δολοφονίας που ο αφηγητής ισχυρίζεται ότι ο ίδιος έχει διαπράξει λίγο καιρό πριν. Η περιγραφή σε αυτό το διήγημα, όπως και στο προηγούμενο, είναι ρεαλιστική και σκληρή. Γίνεται φανερό ότι η ακραία αφαίρεση της αισθητικής από κάθε άλλη αξία οδηγεί στο απάνθρωπο και στο αποκρουστικό στοιχείο.
Μόρος είναι ο τίτλος του τρίτου διηγήματος της συλλογής. Το διήγημα, δοσμένο σε ρεαλιστική βάση και με εργαλείο την κλιμακούμενη αγωνία, καταφέρει να δώσει μια πιστική εξήγηση της ομόνιμης λαϊκής δοξασίας της κελκυραϊκής παράδοσης. Οι τρεις κεφαλές του χωριού των Σινιών, ο παπάς, ο πρόεδρος και ο δάσκαλος, αποφασίσουν να αναλάβουν δράση και να βρουν ποιος κλέβει το λάδι από ο τοποτηρητής της περιοχής μετά από εντολή των αρχών του νησιού, τους απειλεί με φυλάκιση. Το επόμενο, τέταρτο κατά σειρά διήγημα, συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή με τον τίτλο «Απόλυες». Αν και στο περιοδικό Πανδώρα που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά είχε τον τίτλο «Ο Μόνος». Πρόκειται για άλλο ένα διήγημα με έντονα τοπικό χαρακτήρα. Περιγράφεται μια συγκεκριμένη μέρα, η Κυριακή του Πάσχα, χρονικά δοσμένη αντίστροφα. Δηλαδή, το διήγημα αρχίζει με το τι συνηθιζόταν να κάνουν το απόγευμα αυτής της μέρας μέχρι το βράδυ και ακολουθεί το δεύτερο μισό, στο δεύτερο μισό το τι γινόταν από το πρωί της ίδιας μέρας μέχρι και το μεσημέρι. Αυτή η χρονική μετατόπιση της αφήγησης είναι στενά συμβιβασμένη με το τίτλο «Απόλυες», αφού έχει να κάνει με τη διαδικασία της ανάμνησης και δίνει μια επώδυνη ανάμνηση με έντονο συγκινησιακό βάρος λόγω της απώλειας αγαπημένων προσώπων. Κατ' επέκταση, έντονο είναι και το συγκινησιακό βάρος των αναπτύξεων πολύτιμων στιγμών του παρελθόντος, που δυστυχώς δεν είχαν εκτιμηθεί διόντως ένεκα της νεότητας των προσώπων. Και όλα αυτά θεωρούνται υπό το πρίσμα κάποιων πατριαρχικών μορφών που παραπέμπουν στους κάπου της συγκελικής μαφίας. Το δίηγμα αναμονή που ακολουθεί είναι γραμμένο σε τριπλοπρόσωπη αφήγηση και παραπέμπει απευθείας στο βεγγετικό έργο, ιδιαίτερη προτίμηση του συγγραφέα που υποδηλώνεται ακόμα για τον τίτλο. Ο ήρωας εδώ, ένας άστεγος επέτης, καταφεύγει νύχτα σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό περιμένοντας πως με την έλευση της επόμενης αμαξοστοιχίας θα το έρθει κάτι, κάποιος που θα τον σώσει, θα τον λυτρώσει, θα τον κάνει να ευτυχήσει. Αυτό όμως δεν έρχεται ποτέ. Βασικό στοιχείο του διηγήματος είναι η κορύφωση της έντασης αυτής της αναμονής. Πρόκειται πράγματι για μια πεγκετική αναζήτηση του συντρόφου και της επικοινωνίας. Έργο του παραλόγου που προβάλλει την απελπισία, το αδιέξοδο, τη μάταια η αναζήτηση μιας απροσδιόριστης διεξόδου, τον απελπισμένο κόσμο και τον απασπασματικό τρόπο. Το έκτο διήγημα της συλλογής φέρει τον τίτλο «Άπλια». Πρόκειται για ένα συμβολικό και αλληγορικό στη βάση του διήγημα, γραμμένο σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση και αυτό. Ο εναπομείνας μιας ομάδας ατόμων καλείται να βάλει ένα τέλος στην αποκοινού του συμπόρευση. Αποτελεί ίσως το πιο ενηγματικό και δυσνόητο διήγημα της συλλογής. Η θάλασσα, το πλοίο, η πορεία, με μια υφή φιλοσοφικής διάθεσης, συσκοντίζουν τα δεδομένα και αναδεικνύουν αυτόν τον αλληγορικό και συμβολικό του χαρακτήρα. Η μικρή περιήγηση, το επόμενο διήγημα της συλλογής, είναι και αυτό γραμμένο σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Οι άξονες που κινείται το διήγημα είναι η θελημένη απομόνωση, τα έντονα συνειδησιακά προβλήματα του ήρωα που εύκολα το κάνουν να χαρακτηρίζεται σαλός και η προσπάθεια να φέρει αυτά στην επιφάνεια και να τα διαχειριστεί φτάνοντας μέχρι κάποιο τέλος που μπορεί να είναι και ο φυσικός του θάνατος. Το ομότιτλο της συλλογής διήγημα «Οι μέρες της καρέκλας» έχει και αυτό έντονο παιχνιδικό χαρακτήρα. Παρουσιάζεται ο αγώνας ενός ανθρώπου να ξεφύγει από μια ζωή που τα δεδομένα της τα δημιούργησαν άλλοι και που ο ίδιος μέσα σε αυτά νιώθει να γερνάει, να κινητοποιείται χωρίς να έχει το παραμικρό περιθώριο διαφυγής. Η μοίρα του φαντάζει αναπόδραστη, αφού όχι μόνο δεν καταφέρνει να βρει τη λύτρωση σε μια αυτοκτονία, αλλά και στην προσπάθειά του να διορθώσει τα δεδομένα καταλήγει να δημιουργήσει ένα χειρότερο παρόν. Το διήγημα «Κοινοδικία» ή «Ιερό Φαγωγότη» πραγματεύεται το ζήτημα της ιερότητας των οστών των Αγίων και της εμπορευματοποίησής τους από μία μερίδα του πλήρου. Ο μοναχός Δημήτριος, παρά τη θέλησή του και την αρνητική του στάση στην απόφαση του ηγούμενου του μοναστηριού να εκτεθούν τα ιερά λείψανα για προσκύνημα εκτός μονής, οδηγεί μεταφέροντάς τα στη Μητρόπολη του νομού. Ο επαρχιακός δρόμος είναι παλιός και επικίνδυνος. Η τριτοπρόσωπη αφήγηση βοηθάει στην παράθεση των σκέψεων του μοναχού και στην εκδήλωση του συνειδησιακού του προβλήματος για το ελόγω εγχείρημα μέχρι τη τελική λύση. Το έγκλημα πάθους που ακολουθεί είναι το πιο τεχνικό από τα διηγήματα της συλλογής. Πραγματεύεται μια απλή στη βάση της ιστορίας την ανεπιτυχή προσπάθεια τριών διδακτορικών φοιτητών να κάνουν δεκτές τις εργασίες τους και στη συνέχεια την εκδίκησή τους στο πρόσωπο του επιβλέποντα καθηγητή, τον οποίο δολοφονούν.
Ο τρόπος πραγμάτευσης αυτής της ιστορίας ακολουθεί την τεχνική του cut-up του William Burroughs. Ενώ η παραβίαση του εσωτερικού χρόνου της αφήγησης, που γίνεται ένα έμφαση και μόνο, διορθώνεται με τους χρονολογικούς υπέρξλους και την ακριβή στιγμή διεξαγωγής του, του εκάστοτε γεγονότος. Η απόδοση της μορφής του κάθε μέρους έχει υιοθετηθεί από τον τρόπο γραφής του James Ellroy και για πρώτη φορά εφαρμόστηκε σε μικρή φόρμα γραφής. Η μορφή αυτή περιλαμβάνει την τριτοπρόσωπη αφήγηση, θεατρικό απόσπασμα, διάλογο, πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ετεροδιηγητικό αφηγητή και εξωτερικό ομοδιηγητικό αφηγητή. Ο τρομοκράτης, στο επόμενο διήγημα, πραγματεύεται με ενάργεια τις κινήσεις ενός προσώπου που λειτουργεί ως βοηθητικό μέλος μιας τρομοκρατικής ομάδας, καθώς πηγαίνει να συναντήσει τα υπόλοιπα μέλη λίγο πριν το χτύπημα. Και ενώ του έρχονται διάφορες εικόνες από το παρελθόν και φαντάζεται επίραστη διαμείβεται μεταξύ των υπολείπων, ένα προφανώς ανθρώπινο λάθος του πυροτεχνικού πεινάζει όλη την πολυκατοικία στον αέρα. Το διήγημα «Σκακέρας των Γραζών» ανήκει στα διηγήματα φυσικού, κοινωνικού ή προσωπικού αντιεξόδου ή εκτίμησης που καταλήγουν στην ακραία βία. Στο διήγημα «Ο Αποδελτιωτής», ένας νέος συμμετέχει σε προγραμματισμένη επίθεση ομάδας με βόμβες μολότοφ εναντίον κλούβα στον ΜΑΤ στην Οδό Ακαδημίας. Κατόπιν πηγαίνει στο σπίτι του, από όπου στέλνει στις εφημερίδες ένα σημείωμα για το περιστατικό της επίθεσης μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης άλλης χώρας για να μην τον εντοπίσουν. Την άλλη μέρα το πρωί, ύστερα από ξενύχθηκε η γενναία η νοποσία, πηγαίνει στη δουλειά του. Είναι πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και αποδελτιώνει άρθρα εφημερίδων που αφορούν το Υπουργείο και τους αξιωματικούς του. Αποδελτιώνει έτσι και την είδηση που ο ίδιος είχε στείλει στις εφημερίδες. Εδώ εμφανίζεται το στοιχείο του διχασμένου εαυτού, η γοητεία της διπλής προσωπικότητας με κίνητρο την κοινωνική διαμαρτυρία. Στο διήγημα «Παράδοση-παραγραφή» περιγράφεται μια τελετή παράδοσης ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά όμως ενός ανθρώπου που έφτασε μέχρι την πηγή, αλλά δεν νίκη. Ο Θεό, ο ήρωας του διήγηματος, για χρόνια έμεινε εκεί και είδωρ προκειμένου να αναρριχηθεί στην ηγεσία. Λίγο όμως πριν το τελευταίο σκαλοπάτι, στις τελευταίες κρίσεις για την καριέρα του, κόβεται για τη θέση του αρχηγού και σπερσιδοτείται. Αυτό σχεδόν τον τρελαίνει. Και τότε αυτός προβαίνει σε ένα απονενοημένο εγχείρημα. Το διήγημα «Σκιές» έχει εδώ ένα μεταφυσικό χαρακτήρα. Ο ήρωας μεταβαίνει βιαστικά στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η εξαδέλφη του. Στο νοσοκομείο όπου είχε πεθάνει και ο παππούς του. Και κατά την είσοδο του, αντιχρίζει ένα τεράστιο πλήθος από ανθρώπους σκιές. Άειλα όντα αλλοδινών εποχών. Μέσα σε αυτόν τον συμφετό ψάχνει ρωτώντας όπου μπορεί για να βρει τα χειρουργεία. Κατευθυνόμενο στο σημείο όπου του υπέρυξαν, συναντά τον παππού του να κρατά από το χέρι την εγγονή του και να χάνονται μέσα στο κλειδός των σκιών. Το τελευταίο διήγημα της συλλογής, το «Νέκρο», είναι ένα πολυφωνικό διήγημα και το πλέον πρωτότυπο της συλλογής, κατά τη γνώμη μου, όπου η τριτοπρόσωπη αφήγηση εναλλάσσεται με την πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός σκύλου και με τυπικές σύντομες υπηρεσιακές αναφορές αστυνομικών. Ένας αστυνομικός σκύλος, ανίχνευση εκτελεστικών υλών, ναρκωτικών και φύλαξης προσώπων, ο Νέρο, περιγράφει ο ίδιος την έσοδο από τη ζωή του και το πώς έφτασε να βρίσκεται σε ένα κλουβί που στην πραγματικότητα είναι κλουβί εθανασίας σκύλων κάποιες εταιρείες προστασίας ζώων. Οι έντονες ψυχικές διεργασίες του σκύλου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα τυπικά υπηρεσιακά σημειώματα που παρατηρείται και έτσι αναδεικνύεται με μεγάλη ενάργεια το δίπολο μεταξύ της άψυχης υπηρεσίας και του συναισθηματισμού ενός ζωντανού μέλους της, εν προκειμένου του Νέκρο. Σας ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε τώρα στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τον ίδιο τον συγγραφέα. Δεν είναι αποσπάσματα, θα είναι ένα ολόκληρο διήγημα, έτσι. Μικρό. Κρεμίστε μικρό. Δεν θα πάρει πολύ ώρα. Είναι ένα από τη συλλογή μέσα από το βιβλίο, το ονομάζεται Άπια. Και όπως είπε και ο Κώστας, είναι λίγο τι αδόκιμος ο τίτλος Άπια. Τίνω να πιστέψω πως κάποια πράγματα δεν είναι για μας. Πάλι ψέματα λέω. Έχω πιστέψει ήδη πως δεν ήταν και δεν είναι για μας. Τώρα πια είναι πολύ αργά για το είναι. Το ήταν ταιριάζει περισσότερο. Τρεις άνθρωποι με σχεδόν παράλληλες πορείες.
Που συναντιόμασταν όμως, κάνοντας μικρές τάσεις και μηδώντας το χάσμα που μας χώρισε, επισκεφτόμασταν ο ένας τον άλλον, είτε για να ανταλλάξουμε γνώμες, είτε για να κλέψουμε ιδέες, είτε για να πάρουμε κουράγιο. Ακούω τις έβγες νότες της κουστοδίας των μουσικών που απομακρύνεται και σκέφτομαι τη ζωή μου και τη συνέχεια της χωρίς αυτή τη μουσική. Και αναρωτιέμαι, ή μάλλον καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω πέρα για πέρα, τον Αντώνιο του Καβάφη. Σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ, να ακολουθήσω τη συμβουλή του ποιητή, αφού η μισή ζωή μου ακουμπούσε από τη μια μεριά σε αυτό το ιδεολόγημα, σαν θαραλέος και αποχαιρέτητη. Τα μάτια μου με πλουτίδουν, θολώνουν, κουρασμένα από την αγωνιώδη αναζήτηση. Η ώρα σήμερα ασθενή. Σχεδόν δεν βλέπω να συνεχίσω. Γι' αυτό και καταλήγω το πλοίο. Ο τελευταίος ναυτικός, ο καπετάνιος. Θα βυθιστώ μαζί του χωρίς να παλέψουμε τη θάλασσα. Μα μέχρι να με πνίξει το νερό, θα συλλογέμε το τι έφτιαξε και βούλιαξε το πλοίο. Αφού ήταν καιρός κάτι. Δεν ήρθε ακόμα το πλήρωμα του χρόνου του. Όχι, δεν θα παλέψω να το σώσω. Είναι μάταιο. Θα το αφήσω να με παρασύρει. Και θα συλλογέμαι μέχρι την τελευταία στιγμή, ζώμενο, γιατί βουλιάζει πριν την ώρα. Πότε δεν υπήρξε καλός καπετάνιος. Αυτό το άφηνα στον νη. Αυτός που μαντάρισε το σκάρι. Λες να φταίει αυτός. Μπα. Όλοι φταίνουν. Κι εγώ, και ο νη, και η χή. Να όμως που απέμεινα μόνος, τώρα στο τέλος, να το κουμαντάρω. Τους άλλους δύο τους απάλαξα από του κόμπου της συμβοηθείας, αδειάζοντάς τους στην ανοιχτή θάλασσα. Τι για να τους φάνε τα σκυλόψαρα. Ήξεραν και δυο πως ανεβαίνοντας πάνω και δεν θα μπορούσαν να κατέβουν και πως αυτό θα ήταν το τέλος τους. Όταν πρώτος ο Νίγε κατέληψε, το έκανα τη χάρη και κοιμήθηκα για μια φορά στα πιέ. Πήγα πριν τους υπολείπους, τους Τεριανούς, στο σπίτι του. Τον κουβάλισα κάτω, στο αυτοκίνητο. Οδήγησα σαν τρελός μέχρι μια ερημιά έξω από την πόλη και τον έκαψα. Μάζεψα τη στάχτη του προσεκτικά. Ξανακαβάλισα τα μάξι, άδειασα το κουκαλάκι τη στάχτη στην εκκλησία της Κεσαριανής και άνοιξα μέσα στη νύχτα, γιατί μόνο νύχτα γίνονται αυτά, τα παραθυρόφυλλα τέντα να φυσήξει ο χωριάς και να σκορπίσει την τέταρτη. Εκεί ήταν για πρώτη φορά που θα καταλήξουν. Και το ήξερα για τον νύχτα. Θα πήγαινε πρώτος. Πάντα βιαζόταν. Όχι, είχε ήδη κουραστεί. Είχε χαλαρώσει. Ο άλλος τον σεβάστηκε. Γιατί, πού να ξέρω. Για την αδιάλειπτη προσφορά του στη γνώση και την ανάγνωση. Η φιλοσοφία και η κριτική για την αυτογνωσία. Γιατί δεν τολμούσε να πιάσει τη ζωή. Μα για την άλλη είχε κάτι το καταηλιασμένο. Αφού όλα γίνονταν ή τέλος πάντων κατέληξαν στο κλειδί. Ήταν κουρασμένος. Δεν τράβαγε όπως πριν. Είχε πέσει. Είχε κουραστεί έτσι έτσι. Εγώ θα έλεγα είχε εξαντληθεί πλήρως. Αλλά ποιος νοιάζεται για εξαντλήσεις και τέτοια όταν είσαι ήδη πάνω στο πλεούμενο. Και τι πλεούμενο, ε. Από εκείνα τα σκαφάκια που τα κοιτάζει μια και δεν τους ξαναρρύπτει ματιά. Μα άμα ανάψουν τις μηχανές, τα χάσας. Εκείνος δεν νοιαζόταν. Η κούραση που έλεγε και φάνηκε. Στα τελευταία μου μετέφερε σε συζητήσεις πάνω στην πιλωτίνα τα χρονικά όρια. Τότε θα φτάσω σε εκείνο το λιμάνι, το άλλο θα αργήσει, θα πάει 5 χρόνια μετά. Δύσκολη πορεία μου. Πάντως τον λυπήθηκες και τον πήρες. Δεν το άξιζε κάτι καλύτερο. Λίγο πιο κάτω, λίγο πριν τον πάρει η τελική κατηφόρα, όταν κατέβηκε λίγο από το ζενίθι των δυνάμεών του, τον άλλαξε. Είσαι μεγαλοδύναμος και το ξέρεις. Την αρχή μου την άφησε με σχέση. Αυτή δεν ήξερε το ποτέ. Εγώ το έβλεπα. Γυναίκα ήταν, σιγά μην έδινε σημασία σε τέτοια. Και αυτήν όμως την περιποιήθηκε όπως έπρεπε. Έκανα μια μικρή εξαίρεση. Την άφησα να διπλάσουν και να μιλητούν. Και μετά την έκλεψα. Όπως της έπρεπε, όπως περίμενε πάντα κάποιον να το κάνει. Και την πήγα και την έκαψα και μάζεψα τις τάχτες της προσεκτικά. Και πήγα και τις άδειες έξω από τη Σαλονίκα, εκεί που ήθελε να ξεκουραστεί. Ως γυναίκα η Χ είχε διαλέξει έναν πιο συγκεκριμένο πλού από τους δυο μας, εμένα και του Νίκα. Και πάλευε και έβρισκε και πάλευε να ξαναβρει και άκουγε και τσακωνόταν, ενίοτε και ξανά το ίδιο. Ίσως και να μας εκνεύριζε πότε-πότε. Είχε πολύ σταθερή πορεία για μας. Πάντως δεχτήκαμε να την ανεβάσουμε στο πλοίο. Πιστεύω πως εν τέλει δεν χάσαμε. Μια χαρά τα πηγαίναμε. Όσο το ταξίδι δεν τελείωνε, τέτοια ταξίδια δεν τελειώνουν ποτέ. Τελείωσαν όμως οι άλλοι δύο. Και ενώ λοιπόν θα πουλιάζει, θα σκέφτομαι. Όμως να, τώρα δά που πλησιάζει η ώρα, οι σκύλοι ανοιχτούν για μένα και το ξέρω.
Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να βρω κάτι ακόμα, να την ανακαλύψω, να το ανακαλύψω καινούριο, να το αναλύσω. Αλλά πώς, η διαλεκτική κόμμα.